Συντρόφες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αντικειμενικά ξεκινώντας την εισήγησή μου, πρέπει να πούμε κάποια μεθοδολογικά ζητήματα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε σωστά το θέμα που εξετάζουμε. Ο Μάρξ Χορκχάιμερ το 1939 έλεγε, αλλά όποιος δεν θέλει να μιλήσει για τον καπιταλισμό, δεν πρέπει επίσης να μιλάει και για τον φασισμό. Επιτρέψτε μου να τον παραφράσω και να πω ότι όποιος δεν θέλει να μιλήσει για τον καπιταλισμό δεν μπορεί να προσεγγίσει σωστά και το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και αποτελεσματικά τις επιθέσεις εναντίον αυτών των ανθρώπων τόσο από τη σκοπιά του αστικού κοσμοπολιτισμού όσο και από την άλλη όψη του φασισμού και ρατσισμού. Ταυτόχρονα αποδυναμώνεται σε σημαντικό βαθμό η συμβολή στην ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε τέτοια κατεύθυνση που θα συνενώνονται οι εργαζόμενοι του εθνικού κράτους και όχι μόνο μαζί με τους πρόσφυγες και μετανάστες στην ίδια κατεύθυνση της αντιμετώπισης του κοινού εχθρού που είναι ο καπιταλισμός, η μήτρα που γεννά και το φασισμό, ρατσισμό και το προσφυγικό μεταναστευτικό σε σύγχρονη μορφή του της πείνας, της ανέχειας, της ανεργίας και των υπεριαλιστικών πολέμων. Είναι λοιπόν ουσιαστικής, καθοριστικής σημασίας ζήτημα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να προσεγγίσει τις ρίζες που γεννούν το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα για λόγους και τακτικής και στρατηγικής. Στις χώρες μας και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πρώτα χρόνια όξυσης του προσφυγικού μεταναστευτικού, λόγω των υπεριαλιστικών επεμβάσεων σε Μέση Ανατολή και Αφρική, με συμμετοχή και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονταν αποδεκτοί πρόσφυγες και μετανάστες υψηλού και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με διαφοροποιήσεις φυσικά και αντιθέσεις από χώρα σε χώρα, αλλά η τάση ήταν ένα ξεκαθάρισμα αυτού του δυναμικού που απαντούσε στις ανάγκες του κεφαλαίου για την αναπαραγωγή του. Με άλλα λόγια, η αστική τάξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού με τέτοιο τρόπο που εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της και μέχρι εκεί έφτανε και φτάνει ο φιλελευθερισμός της και τα μεγάλα λόγια για τα δικαιώματα των προσφύγων, την ανθρωπιστική κρίση κλπ. Μέχρι εκεί δηλαδή που δεν θίγεται η κερδοφορία και ο νόμος της υπεραξίας του κεφαλαίου. Στο βαθμό που σήμερα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα και αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετεί, προβλήματα από την υπεριαλιστική πολιτική που ασκεί, χρησιμοποιεί πλέον τα μέσα αποτροπής που κλασικά διαθέτει μέσω οικονομικών και πολιτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ελληνικών κυβερνήσεων, που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά και στην ελληνική επικράτεια και μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, συμφωνίες όπως αυτή του Δουβλίνου και φυσικά υποθάλπη τα φασιστικά, ρατσιστικά και ακροδεξιά μορφώματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση φρούριο με κλειστά σύνορα απέναντι σε κάθε κατατρεγμένο οικονομικού ή στρατιωτικού πολέμου που επιτίθενται ομάς τον αλόθρησκο, στον αλόφυλλο, σπέροντας το φόβο και προς τα μέσα της κάθε χώρας και προς τα έξω. Η χαρακτηριστική ανοχή του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες του Βίζεγκραντ και στις ρατσιστικές φωνές στην Ιταλία, στη Βαλτική κλπ. Δεν είναι παραφύση. Είναι αυτή η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή είναι η φύση του καπιταλισμού να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως εμπορεύματα με ανταλλακτική αξία και αξία χρήσης. Άλλωστε, το κατάπτυστο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό είναι χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της φύσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι, το νησί μας, η Χίος, είναι ένα από τα νησιά στο μάτι του κυκλώνα. ΝΑΤΟ, Frontex, ΜΚΟ, ελληνικές κυβερνήσεις διαχειρίζονται ένα πρόβλημα που αφορά σε ανθρώπους που ακόμα έχουν διεθνή δικαιώματα, έτσι όπως είναι ακόμα και αυτοί, με όρους που οξύνουν ακόμα περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση, που αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει παράνομοι, με στόχο, όπως είπε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου ο υφυπουργός της κυβέρνησης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νησιού, ο στόχος είναι να γίνει αδιέξοδο το ταξίδι, εννοώντας τον εγκλωβισμό στα νησιά και τη χώρα. Ως συνδικάτα, εστιάσαμε την προσοχή μας σε δύο βασικά μέτωπα. Και να υπερασπίσουμε τους πρόσφυγες μετανάστες από τις ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις,
στηρίζοντας και μια αξιοπρεπή διαβίωση για την παραμονή τους, και από την άλλη να πιέζουμε για τον απεγκλωβισμό τους από τα νησιά με διαδικασίες ασύλου στην ενδοχώρα και παροχές ταξιδιωτικών εγγράφων ενάντια στις επέσχυντες συμφωνίες εισδροπής με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέγραψαν και εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και ενάντια στις συμφωνίες του Δουβλίνου που εξίσου συμβάλλουν στον εγκλωβισμό. Με παρεμβάσεις μας προς τους κυβερνητικούς υπεύθυνους και διάφορα όργανα διοίκησης, αλλά και με συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τις επιθέσεις εναντίον τους, να καταγγείλουμε τις ρατσιστικές ξενόφοβες φωνές στα δημοτικά συμβούλια, μέσα στα συνδικάτα μας να βάλουμε μπλόκο και παντού. Διοργανώσαμε εκδηλώσεις για να μαζέψουμε ρούχα, τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, εμπλέκοντας και τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, συσίτια για να ελαφρύνουμε τα προβλήματά τους. Κάναμε πολλές φορές επισκέψεις και παρεμβάσεις στα ΚΙΤ για να αναβαθμιστεί η ζωή τους, να μην ζουν μέσα σε σκηνές και υποάθλιες καιρικές συνθήκες, όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να συντομεύσουν οι διαδικασίες ασύλου και να πάψει ο μακροχρόνιος εγκλωβισμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατορθώσαμε και σπάσαμε αυτή την απομόνωση που δημιουργούνταν, όπως για παράδειγμα να δοθούν περαιτέρω χώροι στο ΚΙΤ της ΒΙΑΛ, ενώ η συγκεκριμένη πύλη είχε οξυγονοκολληθεί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Απαιτήσαμε τα παιδιά να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας και να παρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία, και παρόλο που αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, καταφέραμε αυτή τη στιγμή στο νησί να υπάρχουν 5 σχολεία με δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης των σχολείων της στην απογευματινή ζώνη και περίπου 7 τμήματα, ενίοτε και 10 σε διάφορα σχολεία που υποστηρίζονται προσφυγόπουλα και μετανάστες στην πρωινή ζώνη και αφορούν σε οικογένειες που ζουν σε διαμερίσματα. Οι δυσκολίες που παραμένουν και οξύνονται ακόμα περισσότερο και από τη σημερινή πολιτική της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που από τη μία συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με τις συμφωνίες εγκλωβισμού, αλλά από την άλλη παίρνει ακόμα πιο αντιδραστικά μέτρα, ευελπιστώντας να μειώσει τις ροές προς τη χώρα μας μέσω και των δυσκολιών στο άσυλο, στη διαμονή κλπ. Από την άλλη, μέσα από μια επιτροπή που συσπηρώνει στον πυρήνα της στελέχη των αστικών κομμάτων, αλλά και ρατσιστές και φασίστες, που όμως παρασέρνουν τα λαϊκά στρώματα του νησιού, που έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση, που δεν έχουν την πείρα να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα για το ποιος φταίει, που φορτώνουν τα δικά τους προβλήματα και κατάδια στον πρόσφυγα και μετανάστη, όλα αυτά δημιούργησαν και δημιουργούν προβλήματα και ως προς την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και ως προς τη στοχοποίηση αυτών των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη επιτροπή έκανε σημαία της το να μην μπουν τα παιδιά στα σχολεία, γιατί θα υποβιβαστεί η ελληνική εκπαίδευση, γιατί να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για άλλους, γιατί θα προχωρήσει η ισλαμοποίηση, γιατί, όπως είπε ρατσιστής δημοτικός σύμβουλος την προηγούμενη περίοδο στοιχείο, δεν θέλω το εγγόνι μου να κάθεται δίπλα με αυτά τα παιδιά. Φτάσανε μάλιστα με εξώδικο από δικηγόρο να απειλούν αυτή τη συγκεκριμένη παχιακή επιτροπή για μηνύσεις όλους τους διευθυντές των σχολείων και ιδιαίτερα αυτούς τους οποίους θα λειτουργούσαν οι ΔΟΕΜΕΣ εάν τελικά τη λειτουργήσουν. Ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με τις δυνάμεις που διαθέτουμε στα συνδικάτα, στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, μαζί με άλλα κινήματα όπως των γυναικών και φορείς αλληλέγγυων, βγήκαμε μπροστά και αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση. Πήγαμε έξω από τα σχολεία για να προστατέψουμε και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Τους δώσαμε ήδη τις πρώτες γραφείς, τσάντες που χρηματοδοτήθηκαν από τα ίδια τα σχολεία οι περισσότερες. Καταφέραμε να μετέχουν και γονείς, αν και ασκούνταν μια σχετική τρομοκρατία από τους άλλους συλλόγους γονέων και κυρίως από αυτούς που είχαν συλλιπογράψει το συγκεκριμένο εξώδικο, για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα αλληλεγγύης. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η επίθεση απέναντι στα παιδιά των προσφύγων δεν πέρασε, και τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά και για τα παιδιά των προσφύγων και για τα συμπεράσματα του κινήματος. Δυστυχώς όμως κερδίθηκε μια μάχη, όχι ο πόλεμος, που οξύνεται και είναι σκληρός σε όλα τα επίπεδα. Η αστική τάξη και τα κόμματά της, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, και οι δύο επιζητούν και αγωνίζονται για ένα clear way για τις επενδύσεις του κεφαλαίου στα νησιά. Από την άλλη, βέβαια, είναι αναγκασμένοι για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν να λειτουργούν
μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σκληρού πυρήνα της, αποδεχόμενη τη μετατροπή της χώρας και των νησιών σε φυλακή, σε χώρο εγκλωβισμού, σε ένα ιδιότυπο Ellis Island. Αυτή η αντίφαση εκφράζεται σε όλο και μεγαλύτερη πίεση στις τοπικές κοινωνίες, που αδυνατούν, όπως είπαμε, να δουν τις αιτίες των πολέμων και του εγκλωβισμού, που ψάχνουν λύσεις εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψάχνοντας τεχνοκρατικές λύσεις που θεωρούν ότι είναι θέμα ικανοτήτων των αστικών κομμάτων και πολιτικές τους επιλογές, στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που είναι εντονότατο το προσφυγικό, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εκτείναξε τα ποσοστά του, αφού συνέδεσε την εκλογή του με τη δίθεν επίλυση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ο πολύμηνος εγκλωβισμός, από την άλλη, οι αυξανόμενες ροές λόγω και της πολιτικής της αστικής τάξης της Τουρκίας με τον Ερντογάν, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες, τόσο με τους πρόσφυγες μετανάστες, όσο και μεταξύ των προσφύγων και μεταναστών. Παραγωγική γη καταλαμβάνεται λόγω του υπερπληθυσμού των ΚΑΠΣ, οι υποδομές δεν επαρκούν, νοσοκομείο, υπηρεσίες δικαστικές, νομικές κλπ. Και δημιουργούνται εστίες μόλυνσης περί των περιοχών των ΚΑΠΣ, η παραβατικότητα αυξάνει σε κλοπές ή φθορές περιουσιών και μαζί με αυτήν, με αυτά, το έδαφος για προβοκάτσεις. Στοιχείο, τρεις φορές τις τελευταίες 40 μέρες έγιναν προσπάθειες πυρπόλησης εκκλησιών, καλλιεργείται πιο εύκολα το ρατσιστικό μίσος, οι θεωρίες για ισλαμική εισβολή, για αλλίωση του πολιτισμού των Ελλήνων κλπ. Η θεωρία ότι οι πρόσφυγες μετανάστες φταίνε για την οικονομική ύφεση, για την απώλεια τουριστικού συναλλάγματος και τελικά βρισκόμαστε μπροστά στην απώλεια της στοιχειώδους αλληλεγγύης απέναντι στον πόνο του άλλου. Οι άθλιες συνθήκες διαμονής συμβάλλουν και στις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στα ΚΙΤ, με περιπτώσεις που έχουμε θρηνήσει και νεκρούς από αντίπαλα σε εισαγωγικά στρατόπεδα. Οι όροι ερμηνείας τελικά των κοινωνικών προβλημάτων, όπως το προσφυγικό μεταναστευτικό, δεν γίνεται με βάση τους όρους της βασικής αντίθεσης κεφαλαίου εργασίας, αλλά με βάση δευτερεύουσες αντιθέσεις που απορρέουν από αυτή ή είναι αποτέλεσμα αυτής της αντίθεσης που επιμελώς την αποκρύπτουν τα αστικά κόμματα που λειτουργούν με αποπροσανατολιστικές θεωρίες ή πασιφιστικές θεωρίες και χρησιμοποιούν και τους φασίστες για να ολοκληρώνουν τη δουλειά. Με αυτή την έννοια χρειάζεται μεγάλος αγώνας που δυστυχώς δίνεται με μικρές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο νησί της Χίου. Οι συσχετισμοί και σε αυτό το επίπεδο είναι αρνητικοί και ό,τι έχουμε καταφέρει είναι πραγματικά μεγάλο, αν αναλογιστείς ότι απέναντί μας έχουμε όλες τις αστικές δυνάμεις και τα κόμματά τους, αλλά και την κυρίαρχη προπαγάνδα που είτε χύνει κροκοδίλια δάκρυα, είτε κινδυνολογεί, είτε καλλιεργεί την ξενοφοβία και τις θεωρίες για εισβολές και αύξηση της παραβατικότητας εξαιτίας των προσφύγων μεταναστών. Χαρακτηριστική είναι η αφίσα της Περιφερειακής Αρχής στο Βορείο Αιγαίου, που ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζει, γύρω από το σύνθημα που είπε και η συντρόφισσα Κομινάκα, το πρόβλημα ότι είναι πρόβλημα εισβολής των προσφύγων στα νησιά μας, και μάλιστα αδρά πίσω από την αφίσα υπάρχει και κάποια σκιά η οποία αποβιβάζεται στη Σάμο, υπονοώντας προφανώς ότι μέσα στον προσφυγικό μεταναστευτικό πληθυσμό υπάρχουν και οι καταδρομείς που είναι έτοιμοι να αλώσουν τα νησιά. Ο νέος νόμος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, που δυσκολεύει την απόδοση του ασύλου και φυλακίζει επί της ουσίας τους πρόσφυγες και που επαρκώς ανέλησαν οι προλαλήσαντες, ικανοποιεί τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις της κοινωνίας, που σε πολλά μέρη της Ελλάδας ξεσηκώνονται εναντίον των προσφύγων και όχι εναντίον των πολιτικών που τους εγκλωβίζουν στη χώρα μας. Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας και των νησιών της, ούτε είναι πρόβλημα γενικά και αόριστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή πολιτική της. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορίσει, έχουν αποφασίσει με τις πολιτικές τους και σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει την Ελλάδα και τα νησιά ως φυλακές των ξεριζωμένων. Το πρόβλημα αφορά και στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη, που πρέπει να ανασυνταχθεί σε μια κατεύθυνση ενάντια στον πυρήνα που γεννά αυτά τα προβλήματα και αυτές τις συμφωνίες. Πρέπει να αποκτήσει αντιυμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά ενάντια στις επεμβάσεις των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, αλλά και σε όλα τα μέρη της γης, ενάντια στην πολιτική της τουρκικής αστικής τάξης, που με τον Ερντογάν
εισβάλλει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και μετανάστες ως διαπραγματευτικό χαρτί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίθετο από μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κίνημα αυτό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη συμπάθεια, στη φιλανθρωπία και στην αλληλεγγύη, χωρίς να έχει μέτωπο ενάντια στις αιτίες των προβλημάτων, χωρίς να δημιουργεί κίνημα και σε επίπεδο κάθε χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, χωρίς να βάζει εμπόδια σε αυτές τις πολιτικές που αναπαράγουν τον πόλεμο, τις επεμβάσεις, την προσφυγιά. Αυτό είναι το κίνημα που φοβούνται και υπολογίσουν, γιατί δεν χωρά ούτε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, ούτε στις πολιτικές εταιρικής ευθύνης, ούτε στον πασιφισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσων ακόμα έχουν κάποιες αγνές προδέσεις και δεν έχουν επαγγελματοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας για να μπορέσουμε να σηκώσουμε το ιστορικό βάρος να ελαφρύνουμε τον πόνο και των προσφύγων μεταναστών και των εργαζομένων στις χώρες μας και του λαού μας, προκειμένου να βάλουμε τα θεμέλια για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς πολέμους και προσφυγιά, γιατί το θέμα μας δεν είναι να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα, αλλά να τα καταργήσουμε ως προβλήματα στο σύγχρονο κόσμο μας. Θα κλείσω με ένα ποίημα που γράφτηκε το 2018 από τον Ιταλό Σέρτζιο Κουτίλα, αφιερωμένο σε 100 μετανάστες που πνίγηκαν έξω από την Ιταλία. Αυτό το ποίημα διαβάστηκε σε 4 γλώσσες, αραβικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, σε συγκέντρωση που έκανε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ με στόχο απεγκλωβισμό των μεταναστών προσφύγων από το νησί μας και από τη χώρα μας, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι μια ποιητική γλώσσα που αφορά την αφύπνιση όλων όσων παραμένουν ακόμα άνθρωποι. Αν ήταν ο γιος σου, θα γέμιζε στην θάλασσα με πλοία από οποιαδήποτε σημαία. Κι όλοι μαζί θα γινόσασταν γέφυρα, ποτέ δεν θα τον αφήνατε μόνο του, θα σκιάζατε το πρόσωπό του για να μην το κάψει ο ήλιος, για να μην βραχεί από το αλμυρό νερό. Αν ήταν ο γιος σου, θα έπεφτε στη θάλασσα, θα σκότωνες τον ψαρά που δεν δάνειζε το σκάφος, θα βώναζες για βοήθεια, θα χτυπούσες τις πόρτες της κυβέρνησης για να διεκδικήσεις τη ζωή του. Αν ήταν ο γιος σου, θα πενθούσες, θα μισούσες τον κόσμο, θα μισούσες τα λιμάνια, αυτούς που σας κρατούν μακριά. Αν ήταν ο γιος σου, θα τους έλεγες απάνθρωπους, δειλούς, θα τους έφτυνες, θα τους έσπαζες τα μούτρα, θα ήθελες να τους πνίξεις όλους στην ίδια θάλασσα. Αλλά μην ανησυχείς, δεν είναι ο γιος σου. Μπορείς να κοιμηθείς ειρηνικά και πάνω απ' όλα ασφαλής. Δεν είναι ο γιος σου. Είναι απλά το παιδί της χαμένης ανθρωπότητας, της βρώμικης ανθρωπότητας που δεν κάνει θόρυβο. Δεν είναι ο γιος σου. Κοιμήσου ειρηνικά. Δεν είναι δικός σου. Όχι ακόμα. Σας ευχαριστώ.